Αυτό το σοου που έχει στηθεί τώρα στον Εύρο είναι επικίνδυνο. Θα σας πω γιατί. Δηλαδή. Θα σας πω γιατί. Εμφανίστηκαν άνθρωποι με καραμπίνες, οι οποίοι λέει προστατεύουν τις περιουσίες τους. Ο δημοσιογράφος αυτός είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χτίσει παράνομα στο βιότοπο του Εύρου βίλες και βγήκαν με τα όπλα να τις προστατεύσουν. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αναρωτιέμαι και λέω, ο εθνικός κορμός, αφήστε με να πω την άποψή μου, θα την πω. Να καταλαβαίνουμε και τι λέτε. Έτσι κι αλλιώς. Και θα σας πω και παραπάνω. Ο τρόπος που χειρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης με την ανεπάρκεια και την επιπολαιότητα μια σοβαρή κατάσταση, επιπολαιότητα, ανεπάρκεια και επικινδυνότητα. Και θα σας το εξηγήσω. Ναι. Είναι ένας πρωθυπουργός, όπως το είπα από το βήμα της Βουλής, φτερό στον άνεμο των επικοινωνιολόγων. Μάλιστα. Πάει στον Εύρο για εξωτερικά γυρίσματα.